Ιδιαίτερα κρίσιμο θεωρείται το επόμενο 15ήμερο στην υπόθεση του Φρέντι Μπελέρη, του νέου εκλεγέντος δημάρχου Χιμάρας που παραμένει κρατούμενος στη φυλακή Τυράννων. Ο γιος του Πέτρος μίλησε στο Sky για τα επόμενα βήματα στην προσπάθεια αποφυλάκησης του πατέρα του. Οι επόμενες 15 μέρες εκ των πραγμάτων είναι εξαιρετικά κρίσιμες για να αποφυλακιστεί και θα εντείνουμε όλες μας τις προσπάθειες. Το ίδιο κάνει και η ελληνική κυβέρνηση, όπως είδαμε. Είναι σκληρός, έχει υπομείνει πολλά πράγματα. Εξάλλου ξέρει ότι υπερασπίζεται το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία. Δείχνει υπομονή και περιμένει την απελευθέρωσή του. Ο ίδιος εκτιμά ότι στόχος της αλβανικής κυβέρνησης είναι να παρεμποδίσει τον εκλέγεται δήμαρχο Χιμάρας να αναλάβει τα καθήκοντά του. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος Χιμάρας παραμένει στα χέρια του χαμένου των εκλογών, του παλιού δημάρχου, του Γκόρο, ο οποίος είναι ο εκλεκτός του Έντι Ράμα και είναι και ο λόγος που γίνεται όλο αυτό. Η ορκομοσία του Νεοδημοτικού Συμβουλίου στη Χιμάρα πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα με τις αρχές να αρνούνται να χορηγήσουν ειδική άδεια στον Μπελέρη, προκειμένου να παραστήσει τη διαδικασία. Στον κύριο Μπελέρη δεν δόθηκε άδεια για να παραστήσει την ορκομοσία του. Ο έλεγχος του Δημαρχείου πέρασε στα χέρια των ανθρώπων του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Οι συνήγοροι του κυρίου Μπελέρη προτίθεται να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά τη συνεχιζόμενη κράτησή του. Από νομικής απόψεως γνωρίζουμε εξ αρχής ότι το επόμενο βήμα είναι η προσφυγή στο Στρασβούργο για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πέραν αυτού όμως, μιας και έχουμε πλέον κυβέρνηση, περιμένουμε πιο δυναμικές παρεμβάσεις. Ιχυρό μήνυμα στην αλβανική κυβέρνηση από τις Βρυξέλλες έστειλε χθες ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τους ομολόγους μου για το τι συμβαίνει σήμερα στην Αλβανία με την περίπτωση του εκλεγμένου δήμαρχου Χιμάρας και να εκφράσω την απογοήτευσή μου, την αγανάκτησή μου για το γεγονός ότι ένας εκλεγμένος δήμαρχος συλλαμβάνεται ουσιαστικά δύο μέρες πριν την εκλογή του, βρίσκεται ακόμα στην φυλακή. Η μη επίλυσή του, εύχομαι για το πρώτο, το τονίζω, θα αποτελέσει στοιχείο της ελληνικής αξιολόγησης της ευρωπαϊκής πορείας της Αλβανίας. Πολιτικά κίνητρα στη δίωξη Μπελέρη με την κατηγορία ότι αποπειράθηκε να εξαγοράσει ψήφους στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές, βλέπει και ο συνηγορός του. 31 παρόμοιες υποθέσεις στην Αλβανία τελευταία χρόνια δεν έχει κρατηθεί κανείς άλλος προσωρινά. Μιλάμε για μια πολιτική κατασκευή, πολιτική ποινική δίωξη, που απλά στηρίζεται από μια δικαιοσύνη απόλυτα ελεγχόμενη με κανένα στοιχείο ανεξαρτησίας. Κομβικό σημείο για την εξέλιξη της υπόθεσης θεωρείται η βγή τις επόμενες ημέρες στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.